τραυματισμοί, υπεροψία, τεμπελιά. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι που ένας παίκτης πέφτει επίπεδο. Ειδικότερα στα 19 σου, φίλαθλοι, μαναζαρέοι, δημοσιογράφοι μιλούν στα μάτια για σένα, τα παραπάνω μπορούν να σε τελειώσουν σε δευτερόλεπτα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε Έλληνες παίκτες που είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους, αλλά τελικά αυτό χάθηκε άδωση. Ο 30χρονος αμυντικός μέσος ξεκίνησε την καριέρα του με τις καλύτερες προοπτικές. Ο τότε προπονητής ΣΑΕΚ, Λορέντσο Σεραφέρερ, έδωσε στον Πλιάτσικα πολλές ευκαιρίες. Και τελικά, έπειτα από 4 χρόνια σταθερότητα στην Ένωση, ήρθε η μεταγραφή για τη Σάλκε. Στη Γερμανία, τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά για τον ίδιο. Για 8 χρόνια θα συνεχίσει να γυροφέρνει σε διάφορες ομάδες σαν την Ευρώπη. Τελικά, το 2017 ο Πανιόνιος τον έφερε πίσω στην Ελλάδα. Πλέον, αγωνίζεται στη Λαμία, έπειτα από μια καθόλου παραγωγική χρονιά στην Λατανιά, και ελπίζει να βρει τα πατήματά του. Ένας παίκτης που κυριολεκτικά χάθηκε από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Ξεκίνησε με τρομερές προοπτικές ο Παναθηναϊκός. Ο Νιόπλιας του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Champions League μόλις τα 16 του. Λίγα χρόνια αργότερα θα σκοράρει τόσο στα αποκριματικά του ίδιου θεσμού, όσο και σε αιώνιο ντέρμπι. Φίλοι του Παναθηναϊκού θα τον λατρέψουν και ο ίδιος θα βλέπει συνεχώς το όνομά του στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το ίδιο καλοκαίρι όμως η ανάγκη της ομάδας για θεσιτό χρήμα θα τον οθήσει προς την έξοδο. Τον Ιούλιο υπογράφει στη Σάντερλαντ. Εκείνη την περίοδο φαίνονταν μια πολλά υπασχόμενη κίνηση, αλλά τελικά θα ήταν η πιο λάθος απόφαση της καριέρας του. Φανερά ανέτοιμος για το επίπεδο της Premier League, παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και δεν καθιερώθηκε στην Αγγλία. Πέρασε από κάποιες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και του Παναθηναϊκού, χωρίς ωστόσο να βρει το δρόμο του. Πλέον δεν βρίσκεται καν σε ομάδα και πολλοί ήδη τον χαρακτηρίζουν παλέμαχο από τα 24 του. Δεν νομίζω πως χρειάζονται συστάσεις. Ο κύριος αυτός, όντας μαθητής λυκείου, έπαιζε βασικό σε ένα Παναθηναϊκό που ανήκε στις top 30 ομάδες της Ευρώπης. Μιλούσε στην μπάλα. Απίστευτος τεχνίτης για τα ελληνικά δεδομένα, είχε αναγκάσει όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης να ρίχνουν ματιές πάνω του. Όλα πήγαιναν θετικά για τον ίδιο, μέχρι το μάτς εθνικής με το Ισραήλ. Σε εκείνο το μάτς ο Νίνης, που μάλιστα σκόραρε και ένα πολύ ωραίο γκολ, έπαθε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πίσω. Πολύ πίσω. In fact, δεν προόδευσε ποτέ. Ακολούθησαν άεργα χρόνια στην Πάρμα και τον ΠΑΟΚ, μέχρι να ακολουθήσει η επιστροφή του Παναθηναϊκού του 2015. Εκεί άρχισε να ξαναβρίσκει τα πατήματά του. Μας τραυματισώνει όμως, όντας ο νέος προπονητής της ομάδας, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο τον έδιωξε τον Ιανουάριο και έκτοτε χάθηκε πάλι από το προσκήνιο. Από τους ελάχιστους παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό. Οι τρομερές του εμφανίσεις με τον Εργοτέλη του προσέδωσαν το ψευδώνυμο Έλληνας Μέση. Αν και πολύ νέος στην ηλικία, είχε την ικανότητα να διαπρέψει. Το 2009 πήγε στον ΠΑΟΚ και από τότε άρχισε ο κατήφορος. Μετά τον ΠΑΟΚ απέστρεψε στον Εργοτέλη για να μεταπηδήσει λίγο αργότερα στο γειτονικό. Η χρεοκοπία της ισραηλιώτικης ομάδας όμως τον έθεσε εκτός Κρήτης και μετά από 2 χρόνια στη Λάρισα θα επιστρέψει στον Όφη. Χωρίς ωστόσο να κάνει αυτή την παρουσία του με 2 συμμετοχές σε όλη τη χρονιά. Ένας παικταράς, κυριολεκτικά, διέλυσε μόνος του την καριέρα του. Δεν θέλω να μπω σε πολιτικές συζητήσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι ο χαιρετισμός που έκανε στο μάτς με τη Βέρεια τον τελείωσε. Με την Εθνική Νέων έφτασε μέχρι το τελικό του Ευρωπαϊκού, όντας μάλιστα και αρχηγός της. Ανάγκασε μέχρι και την UEFA να τον εντάξει στη λίστα με τους top 10 ελπιδοφόρους παίκτες. Εκείνη τη στιγμή, στο μάτς με τη Βέρεια, κατέστρεψε τα πάντα. Η ΑΕΚ, λίγο πριν τη διάλυση, πάγωσε το συμβόλαιο, ενώσε το καλύτερο παικτών της. Η εξωτερική του εικόνα διεφθάρανε επανόρθωτα, μιας και είχε γίνει πρώτο θέμα στο εξωτερικό. Όλη αυτή η κατάσταση τον δυσκόλεψε πολύ στην έβρεση της ομάδας, σε συνδυασμό με το forever band του από την Εθνική. Τελικά κατέληξε στην Οβάρα, αλλά αυτή η αρνητική άβρα που τον περιέκλειε πονόμεσε τελείως τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Εν τέλει, επέστρεψε στην Ελλάδα και πλέον αγωνίζεται στον Πανεγιάλιο στα τοπικά. Πρόσφατα μάλιστα είχε γίνει πρώτο θέμα της επικαιρότητας, πάλι για αρνητικό λόγο, μιας και προκάλεσε έκτροπα σε αγώνα τοπικού. Ποδοσφαιρικές ιστορίες βγαλμένες από σενάριο ταινίας. Παίρνοντας παράδειγμα από τα παραπάνω, καταλήγουμε στο γεγονός ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και μπορεί μια στιγμή να καταστρέψει τους σκόπους μιας ζωής. Γι' αυτό και εσείς προτείνετε στα σχόλια ομάδες ή άλλου τύπου ιδέες, για να μην καταλήξουμε κι εμείς να πουλάμε παλτά για να τη βγάλουμε. Καλύτερα να πουλάς βέβαια παρά να είσαι.